Αυτό το θέμα μας το ζήτησαν. Μας το ζήτησαν να το συζητήσουμε και γι' αυτό το συζητάμε. Είναι παραγγελιά. Αυτό το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Θα σου πω μια συνθήκη. Ο σύντροφός μου περνάει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί να είναι μια απώλεια, μπορεί να είναι απώλεια δουλειάς, μπορεί να είναι μεγάλο οικονομικό θέμα. Είναι κάτι συνηθισμένο τέλος πάντων, συμβαίνει σε πολλά σπίτια. Τι κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω, γιατί πρέπει να κρατήσει κάποιος την ψυχραιμία του. Αυτό είναι αλήθεια και οι σύντροφοι λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Το έχω παρατηρήσει και σε προσωπικό μου θέμα. Δηλαδή, όταν ο ένας μοιάζει να καταραίει ή τέλος πάντων να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα, ο άλλος βρίσκει μια δύναμη και στέκεται υποστηρικτικά στο πλευρό σου για να κάνουμε και δύο κουράγιο για να το ξεπεράσουμε. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι διαφορετικά το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, οι άντρες επειδή έχουν μεγαλώσει, έχουν γαλουχηθεί διαφορετικά από τις γυναίκες και οι άντρες δεν κλαίνε, έχουν μια σιωπηλή θλίψη. Και νομίζω ότι επειδή όλη τους τη ζωή είναι έτσι, καλύτερα είναι να το δεχτείς και να τους υποστηρίξεις σε αυτή τη διαδικασία. Ας τον λοιπόν και να σκεφτεί και να κλειστεί, γιατί το χρειάζονται και αυτό το κλείσιμο στο καβούκι τους, και να θρηνήσουν σε εισαγωγικά μόνοι τους, χωρίς συνέχεια να πηγαίνεις και να κάνεις ερωτήσεις. Θυμάσαι που λέγαμε και άλλη φορά ότι οι γυναίκες θέλουν να μοιραστούν, θέλουν να επικοινωνήσουν. Ο άντρας δεν το έχει αυτό ανάγκη. Δεν το χρειάζεται. Οπότε νομίζω ότι αν του δώσεις το χρόνο του και το χώρο του, θα βοηθούσε πάρα πολύ. Κάποιοι άλλοι άντρες είναι εργασιομανείς. Δηλαδή, θεωρούν ότι δουλεύοντας περισσότερο, αν δεν είναι θέμα απώλειας δουλειάς, ακόμη και με το να ασχολούμαι με το σπίτι, με τα διάφορα που χρειάζεται να γίνουν, τους βοηθάει να επικεντρωθούν σε κάτι άλλο, γιατί με την επικέντρωση το έχουν πάρα πολύ, και να φύγει το μυαλό τους από την απώλεια ή το στενάχωρο γεγονός. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι θυμώνουν ή καταφεύγουν σε ουσίες. Ο θυμός πάλι σε βοηθάει. Τη στιγμή που θυμώνεις, το νευρικό σου σύστημα μπαίνει σε μία εγρήγορση και νιώθεις δύναμη μέσα σου. Οπότε, αν τον δεις ξαφνικά να εκνευρίζεται ή να μιλάει με έναν τρόπο που δεν έχει συνηθίσει, να ξέρεις ότι είναι μια φυσιολογική αντίδραση, δεν είναι για πάντα, το ξέρεις τον άνθρωπό σου, που το χρειάζεται εκείνη τη στιγμή για να πάρει λίγο τα πάνω του. Τώρα, το να καταφεύγουν σε ουσίες που πάλι το έχουμε δει και πάρα πολύ συχνά, δηλαδή ξέρω εγώ, το αλκοόλ και όλα αυτά, τους θολώνουν λίγο το μυαλό και δεν τους επιτρέπουν να σκεφτούν το πρόβλημα. Οι γυναίκες τώρα από την άλλη πλευρά, αν συμβεί σε μια γυναίκα κάτι τέτοιο, συνήθως κλαίνε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να την αφήσεις να το κάνει. Και το λέω στους άντρες για να το ακούν, γιατί ένας άντρας τα χάνει όταν μια γυναίκα κλαίει μπροστά του. Ναι, δεν ξέρει, σου λέει μην κλαίς. Σου λέει μην κλαίς στην προσπάθειά του. Νιώθει αδύναμος εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρει πώς να σε παρηγορήσει. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι κομμάτι και αυτό φυσικό στη γυναίκα που τη βοηθάει να εκτονώσει το υπερβολικό συνέστημα και να ηρεμήσει και να χαλαρώσει. Οπότε μείνε κοντά της, κάντε να νιώθει ασφάλεια και προστασία, επικεντρώσου πάνω της, αλλά χωρίς να λες πάρα πολλά. Απλά πάρ' την μία αγκαλιά και τα πράγματα σιγά σιγά θα ηρεμήσουν. Τα προβλήματα δεν αρέσουν σε κανέναν. Έχεις σκεφτεί όμως ποτέ ότι το πρόβλημα είναι αυτό που θα σε μεγαλώσει, είναι εκεί που θα αναμετρηθείς με τον εαυτό σου, θα δεις ποιες είναι οι δυνάμεις σου και όταν θα βρεις τη λύση θα νιώσεις πολύ μεγαλύτερος, πολύ πιο δυνατός σε σχέση με το παρελθόν. Εμένα μου αρέσει να τα λέω προκλήσεις και όχι προβλήματα. Α. Γιατί όταν ακούς πρόκληση, ναι. Δεν το παίρνεις τόσο βαριά. Ναι. Το πρόβλημα πάντα συνοδεύεται με ένα πρόβλημα. Στην πρόκληση είναι για να δω, για να με δω λίγο, για να δω τι μπορώ να κάνω. Οπότε προκλήσεις, να ξέρουμε ότι στη ζωή θα έχουμε πάρα πολλές. Και αν αναλογιστείς και όλα αυτά που σου έχουν έρθει στο παρελθόν, κάθε φορά που είχες ένα πρόβλημα ή μία πρόκληση ήταν που τελικά μεγάλωσες, επεκτάθηκες και πήγες παρακάτω. Ας το καλωσορίζουμε λίγο και να ξέρουμε ότι δεν είναι και για πάντα. Μερικές φορές οι άνθρωποι απολαμβάνουν τον πόνο τους. Τα συναισθήματα δεν είναι κακό πράγμα. Όλα τα συναισθήματα έχουν μία καλή πρόθεση από πίσω. Οπότε αν ο άλλος νιώθει πόνο εκείνη τη στιγμή ή θυμό, άστο να το νιώσει. Δεν είναι κακό πράγμα που πας να το πάρεις. Και κάτι άλλο, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι πολλές φορές μπορεί να ξεχάσουν τι έχεις κάνει για αυτούς, θα θυμούνται όμως πάντα τι τους κάνεις να νιώθουν. Οπότε σεβασμό στο συναίσθημα, απόσταση, ασφάλεια, όχι κατηγόρια, όχι γκρίνια, αγάπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.